άγγελοι του μαρτύρου. Πριν όμως αναφερθούμε σε αυτούς, θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, η οποία έχει την τιμητική της και τιμάται από την Εκκλησία τέλη Μαρτίου. Με τη λέξη Ευαγγελισμός αναφερόμαστε στη χαρμόσυνη είδηση της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού που δόθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία. Επίσης, με τον ίδιο όρο αναφερόμαστε στην εκκλησιαστική θεομητορική εορτή που τελείται στην 25η Μαρτίου προς ανάμνηση του γεγονότος αυτού. Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης και ετυμολογικά προέρχεται από το Ευάγγελος. Ο Ευαγγελισμός επηρέασε πάρα πολύ τη χριστιανική τέχνη. Η παράσταση στην παλαιοχριστιανική εικονογράφηση παρουσιάζει αριστερά τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και δεξιά την Παρθένο Μαρία. Το σκύπτρο που ο Γαβριήλ κρατάει συνήθως συμβολίζει τη Θεία Εντολή, ενώ η Μαρία εικονίζεται άλλοτε καθήμενη και άλλοτε όρθια με έντονη ταπεινότητα. Η Ιταλική Αναγέννηση παρουσιάζει την Παρθένο γονατιστή μπροστά σε αναλόγιο με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος της, ενώ η παράσταση διακοσμείται σε κάποιες περιπτώσεις με αγγέλους που ύπτανται. Ο Γαβριήλ είναι ένας από τους αρχαγγέλους. Το όνομα σημαίνει «Ο Θεός είναι η δύναμή μου» και είναι ένας από τους λίγους αγγέλους που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 26 Μαρτίου, στις 13 Ιουλίου καθώς και στις 8 Νοεμβρίου μαζί με τον Μιχαήλ. Και τώρα έφτασε η ώρα για το κυρίως θέμα μας. Ποιος άραγε είναι ο δικός σας άγγελος και τα χαρακτηριστικά του αν γεννηθήκατε τον μήνα Μαρτίο? Άγγελος Ροκαήλ, 1η έως 5 Μαρτίου. Ετυμολογία ονόματος, το πρόσωπο του Θεού που βλέπει τα πάντα. Αγγελική ιδιότητα, προσφορά, ευγνωμοσύνη, ανταπόδοση. Τα άτομα που γεννήθηκαν κατά τις ημερομηνίες αυτές γίνονται εξαιρετικοί γονείς και επιθυμούν να προστατεύουν τους άλλους. Έχουν μεγάλη και ευγενική καρδιά, ξέρουν να φυλάσσουν τα μυστικά και τα πράγματα των άλλων και είναι αγνά. Παρ' όλα αυτά, συχνά επιδεικνύουν τάσεις κλοπής ή κατάχρησης και εκτροχιασμού από τις αρχές και τα πιστεύω τους. Ο φύλακας αγγελός τους θα τους προσφέρει ευγνωμοσύνη, την προσφορά και την ετοιμότητα που χρειάζονται για να προχωρήσουν χωρίς προβλήματα στη ζωή τους. Μπορούν να απευθυνθούν στον άγγελο αυτόν τα άτομα εκείνα που θα έκαναν τα πάντα προκειμένου να αποκτήσουν χρήματα, όσοι ρέπουν στην κλοπή, στην αρπαγή και στην κατάχρηση, και όσοι εκμεταλλεύονται τους άλλους προκειμένου να ζουν άνετα. Όσοι έχουν υποστεί τα παραπάνω και επίσης άτομα τα οποία έχουν σχέση με κάποιον που είναι ήδη δεσμευμένοι. Τέλος, όσοι έχουν προβλήματα με τους αστραγάλους. Άγγελος Γιαμαμπιάχ, 6 έως 10 Μαρτίου. Ετυμολογία ονόματος, το πρόσωπο του Θεού που γεννά κάθε είδος. Αγγελική ιδιότητα, μεταμόρφωση, φιλοσοφική λίθος. Τα άτομα που γεννήθηκαν στις ημερομηνίες αυτές είναι γοητευτικά, έξυπνα, ετοιμόλογα και δραστήρια. Είναι σημαντικό για αυτά τα άτομα να βελτιώσουν τον εαυτό τους και να οδηγηθούν σιγά σιγά στον εξαγνισμό. Η ζωή τους μοιάζει να είναι μια συνεχής μάχη με την υλική τους υπόσταση. Πολλές φορές όμως ελκύονται από τις υλιστικές αξίες και ρέπουν προς τον υλισμό, τη λεμαργία και την αναβλητικότητα. Μπορούν να απευθυνθούν στον άγγελο αυτόν όλοι όσοι έχουν να επιβληθούν στην ύλη ή να μεταμορφώσουν την υλική τους υπόσταση. Επίσης, άτομα που έχουν έφεση στο μυστικισμό και τέλος, όσοι έχουν πρόβλημα βουλιμίας ή θέλουν να νηστέψουν. Τέλος, όσοι έχουν διατροφικά προβλήματα. Άγγελος Χαγιαλίλ, 11 έως 15 Μαρτίου. Ετυμολογία ονόματος, το πρόσωπο του Θεού που κυβερνά το σύμπαν. Αγγελική ιδιότητα, θυσία, επαγρύπνηση, αγωνιστικότητα. Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες είναι εξαιρετικά προνομιούχοι, αφού συγκεντρούν πολλές αρετές. Έχουν κουράγιο και αξίες, είναι φιλήσυχοι και αρμονικοί, έχουν την ικανότητα της προσαρμογής, γνωρίζουν τη σημασία του ουσιώδους, είναι διακριτικοί και έξυπνοι. Βέβαια, έχουν κάποια ελαττώματα που σίγουρα μπορούν να καταπολεμήσουν, όπως ασυμφωνία και ισχυρογνωμοσύνη, αυταρχικές τάσεις, οργή και τάσεις παρέτησης, αδιαφορία προς τους άλλους και προδοσία. Μπορούν να απευθυνθούν στον άγγελο αυτόν όλοι όσοι θέλουν να αγωνιστούν συνειδητά ενάντια στο κακό. Επίσης, όσοι επιθυμούν να θυσιαστούν για κάποιο σκοπό ή άνθρωπο και τέλος όσοι καταδιώκονται από σατανικές δυνάμεις ή μαγεία. Ακόμη, όσοι πολεμούν με μεταφυσικό τρόπο το κακό. Άγγελος Μουμιάχ, 16 έως 15 Μαρτίου. Ετυμολογία ονόματος, το πρόσωπο του Θεού που φανερώνει το σκοπό όλων των όντων.
Αγγελική ιδιότητα, αναγέννηση, αυτοπεποίθηση. Τα άτομα που έχουν γεννηθεί αυτές τις ημερομηνίες έχουν την ικανότητα να βλέπουν στο βάθος των καταστάσεων, καθώς επίσης και δυνατό ένστικτο. Είναι υπομονετικοί, συναισθηματικοί και ελεήμονες. Βοηθούν τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους, χωρίς να ζητούν ανταλλάγματα ή να περιμένουν αναγνώριση. Η υπερβολική καλοσύνη όμως τους οδηγεί συχνά στην απελπισία, αφού η σκληρή πραγματικότητα ουδέμια σχέση έχει με τον κόσμο των ονείρων στον οποίο ζουν. Έτσι, πέφτουν εύκολα σε κατάθλιψη, απόγνωση, παρέτηση και απεσιοδοξία. Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι έχουν και τάσεις αυτοκαταστροφής. Ο φύλακας αγγελός τους αμείβει την καλοσύνη τους, χαρίζοντάς τους την ικανότητα να ξαναγεννιούνται μέσα από τις στάχτες τους και να γλιτώνουν έστω και την τελευταία στιγμή από τον όλεθρο. Μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν τον άγγελο όσοι θέλουν να αναγεννηθούν και όσοι θέλουν να αρωματιστούν το τέλος κάποιων πραγμάτων ή καταστάσεων. Ακόμη, όσοι θέλουν να βαφτίσουν ή να βαφτιστούν και όσοι θέλουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους μετά από ένα διαζύγιο ή χωρισμό. Τέλος, άτομα με ροπή στη δυσφημία και τη μελαγχολία. Άγγελος Βεχουγιάχ. 21 έως 25 Μαρτίου. Ετυμολογία ονόματος, το πρόσωπο του Θεού που εξυψώνει πάνω από τις καταστάσεις. Αγγελική ιδιότητα, θέληση, στόχη. Τα άτομα που έχουν γεννηθεί τις συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν θάρρος, αγαπούν τις αληθινές αξίες και επιθυμούν να ενεργούν με σύνεση. Ωστόσο, έχουν έλλειψη αντανακλαστικών, θυμώνουν εύκολα, συγκρατούν δύσκολα την οργή τους και μερικές φορές ασκούν βία. Ο φύλακας αγγελός τους χαρίζει την επιθυμία για δράση και τα σωστά κίνητρα, ώστε να στρέφουν την εγκλωβισμένη τους δύναμη στη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του αγγέλου αυτού κάθε πρόσωπο που νιώθει αδύναμο να κάνει καινούργια ξεκινήματα. Επίσης, τα πρόσωπα που αισθάνονται πως έχουν χάσει τη θέληση και την ελπίδα για ζωή. Τέλος, όσοι έχουν προβλήματα στα πέλματα. Άγγελος Γελιήλ, 26 μέχρι 30 Μαρτίου. Ετυμολογία ονόματος, το ευσπλαχνικό πρόσωπο του Θεού. Αγγελική ιδιότητα, αγάπη φροντίδα. Τα άτομα που έχουν γεννηθεί από τις 26 έως τις 30 Μάρτη είναι περήφανα, έμπιστα και μεγαλόψυχα, όμως συχνά είναι είτε χοντροκομμένα ή έχουν έντονο ναρκισισμό και τάση προς τη φιλαργυρία. Ο φύλακας αγγελός τους μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το σεβασμό προς τους άλλους με την ειλικρίνεια και την αγάπη προς όλα τα πλάσματα του Θεού. Με την προσευχή και τη συγκέντρωση μπορούν να μάθουν να συγχωρούν εύκολα, να είναι γενναιόδοροι και να δέχονται τους άλλους ως άτομα που έχουν την ίδια με αυτούς αξία. Επειδή έχουν μεγάλη καρδιά, αν καλλιεργήσουν σωστά τις ικανότητές τους, μπορούν να συμβάλλουν στη συμφιλίωση και την παγκόσμια ειρήνη. Μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του αγγέλου αυτού κάθε πρόσωπο που νιώθει πως αδυνατεί να αγαπήσει και να αφιερωθεί στους άλλους. Επίσης, τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη και μοναξιά. Άγγελος Σιταήλ, 31 Μαρτίου έως 4 Απριλίου. Ετυμολογία ονόματος, το πρόσωπο του Θεού που δίνει ελπίδα σε κάθε δημιούργημα. Αγγελική ιδιότητα, δημιουργία ιδέας. Τα άτομα που έχουν γεννηθεί τις μέρες αυτές είναι τρομερά δημιουργικά. Μπορούν να συγχωρούν εύκολα, είναι ανεκτικά και κατανοούν τις ανθρώπινες αδυναμίες. Έχουν όμως μια τάση προς την υποκρισία, την αχαριστία, το ψέμα και την προδοσία. Είναι άτομα με καλλιτεχνικές ευαισθησίες και απεριόριστη έμπνευση. Είναι επίσης σεβαστά στον εργασιακό τους χώρο και πολύ δυναμικά. Μπορεί να απευθυνθεί στον άγγελο αυτόν κάθε πρόσωπο που δημιουργεί ή ξεκινά να χτίσει κάτι, είτε υλικό, είτε καλλιτεχνικό ή πνευματικό. Επίσης, οι καλλιτέχνες που επιθυμούν το έργο τους να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στην ψυχή του κοινού τους κάτι παραπάνω από απλή ψυχαγωγία και να είναι αγαπητό, καθώς και αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κτίστες κτλ. Τέλος, όσοι έχουν τάση για μυθομανία.